Γιατί σε λίγο έχουμε και την ψηφοφορία. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παλαμάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, έπρεπε να μπει το όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας έτσι τόσο δυνατά χθες στην συζήτηση και επίμονα. Όχι το θέμα ανάδειξης Προέδρου της Δημοκρατίας, το όνομα. Εντάξει, προέκυψε συζήτηση πάνω. Εγώ πιστεύω ότι η ουσία της χθεσινής και της προχθεσινής συζητήσεως δεν είναι ούτε ονοματολογία, ούτε τα διάφορα διαδικαστικού τύπου τεχνάσματα ή μη. Είναι οι προτάσεις καθεαυτές, οι οποίες πιάνουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων και πολιτικής, δηλαδή διακυβέρνησης και στάσεις του κράτους απέναντι στην κοινωνία, στους πολίτες. Νομίζω ότι στην επιτροπή στις συνεδριάσεις της αναδείχθηκε καλύτερα αυτό το περιεχόμενο που εμείς τουλάχιστον θέλουμε να δώσουμε, δηλαδή ένα προοδευτικό, σύγχρονο, δημοκρατικό σύνταγμα που θα σέβεται τις ελευθερίες, τα ατομικά δικαιώματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θα μείνει στο τέλος και πρέπει να μείνει, νομίζω εγώ, και να ολοκληρωθεί φυσικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα ήδη. Η εικόνα όμως, κύριε Παλωμενάκη, δεν αποτυπώνει αυτό που μας περιγράφεται. Δηλαδή, πραγματικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ίσως είναι και η συγκυρία που είναι ουσιαστικά προεκλογική περίοδος αυτή τη στιγμή, αυτή που διανύουμε, ότι όλο αυτό στείνεται σε κομματικούς συσχετισμούς. Ναι, δεν νομίζω να είναι τόσο απόλυτο αυτό. Βεβαίως και δεν πρέπει. Πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Σας λέω και πάλι το πνεύμα συνένεσης που υπήρξε στη διαδικασία της Επιτροπής. Θα έπρεπε να είναι οδηγός. Είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον από τη μεριά μας. Να σας πω κάτι, μια που με ρωτάτε. Πιστεύω ότι δεν ήταν σωστό, ούτε ευτέλησε κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για του κυρίου Μητσοτάκη να γίνει ένα είδος ανταλλαγής, ένα παζάρι, ένα προπό, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν σε άλλο χώρο, σε άλλο τόπο και σε άλλα επίπεδα. Γιατί δεν έγιναν? Γιατί δεν έγιναν, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Μάλιστα. Ένα μήνυμα όμως συνένεσης πάνω σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην είναι αποδεκτό από εσάς μια ανταλλαγή. Θα σου ψηφίσω εγώ δύο άρθρα, πέρασέ μου εσύ δύο άλλα που θεωρείς επίμαχα. Ένα παζάρι. Αλλά από την άλλη, όμως, η όλη διαδικασία θέλει και ένα μήνυμα συνένεσης. Πού θα τα βρείτε? Σαφές είναι αυτό και ήδη σας λέω και πάλι. Έχει υπάρξει ένα μήνυμα συνένεσης μέσα στις προτάσεις που έρχονται. Στον νόμο περιεθύνης υπουργών. Βεβαίως, αυτό είναι σημαντικό. Να. Και μπορώ να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτές οι ρυθμίσεις, εφόσον περάσουν εν τέλει, θα ανοίξουν καινούριους δρόμους και για άλλου είδους, ας πούμε, αντιμετώπιση του πολίτη από το κράτος. Επιμένω ότι αυτές είναι σημαντικές ρυθμίσεις, σημαντικές έτσι διατάξεις νεωτερικού τύπου, μάλιστα ορισμένες από αυτές, όπως για παράδειγμα η κατοχήρωση της εργασιακής, συλλογικής εργασιακής αυτονομίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εν όψη μάλιστα και της εμπειρίες που είχαμε από την κρίση, mm-hmm. που δοκιμάστηκαν πραγματικά τα εργασιακά δικαιώματα, το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, το δικαίωμα της άνεξης θρησκείας, δηλαδή και αυτό που λέμε εμείς για το ουδετερόθρησκο κράτος, άγει, καταλήγει δηλαδή στην κατοχήρωση ατομικού δικαιώματος, ατομικής ελευθερίας. Ουδετερόθρησκο. Μάλιστα. Βέβαια, είστε ακόμη σε συζητήσεις με την Εκκλησία. Παρακολουθήσαμε και χθες τον κύριο Γαβρόγλου στη συνάντηση που είχε. Μα έτσι πρέπει να γίνει, γιατί είναι μεγάλο θέμα, περίπλοκο, πανάρχαιο. Κάποια στιγμή θα λυθεί. Φυσικά με κατέρθωση συμβιβασμούς. Κανείς δεν θέλει να πάρει το κεφάλι κανενός, ελπίζω, και πιστεύω να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Κύριε Παλωμενάκη, είναι κάτι που δεν το έχω καταλάβει ίσως. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει τη στήριξη του στον Προκόπη Παυλόπουλο για μια δεύτερη θητεία. Αυτό σημαίνει ότι αυτή θα νίκει η πρόταση και τελεία. Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεν θα στηρίξει. Σωστά το καταλαβαίνω? Εννοείται. Από την ώρα που δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός και πιστεύω ότι είναι λυμένη η απόφαση. Φυσικά έχουμε ένα μεγάλο διάστημα, μπορεί να υπάρξουν άλλου είδους αλλαγές, σε πρόσωπο μιλάμε. Υπάρχει ο φυσικός νόμος, δεν μπορώ από εδώ να προβλέψω τίποτα. Μέχρι στιγμής είναι αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και η πρότασή του και νομίζω ότι υπηρετεί και την ομαλότητα, τη σταθερότητα και τη συνέχεια της πολιτιακής έκφρασης του κράτους μας. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα. Εμείς θα το ανοίξουμε και ως εκπομπή στις επόμενες ημέρες, που είχε να κάνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι ξεκάθαρη θέση της κυβερνώσεως παράταξης. Χθες ο κύριος Δήμας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έβγαλε μία λίστα, ίσως και στη Βουλή, εγώ στο διαδίκτυο την είδα, με 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σύμφωνα με αυτά που είπε ο κύριος Δήμας, έχουν σπουδάσει σε πανεπιστήμια, σε χώρες όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Όλο αυτό δεν έχει μια αντίφαση, κύριε Παλωμενάκη. Δηλαδή, είναι άλλο να πράγμα. Δεν θεωρώ ωφέλιμο για τον τόπο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μια σειρά από λόγους που δεν θα βοηθήσουν την Ελλάδα. Και άλλο να λες, διαφωνώ ιδεολογικά, αλλά να έχει σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Να σας πω, έχει ένα στοιχείο εντυπωσιασμού αυτό που λέτε, όπως και του κ. Χατζηδάκη λίστα, ότι η Ελλάδα είναι τελευταία χώρα κτλ. Αυτά δεν είναι επιχειρήματα, κατά τη γνώμη μου, σοβαρά. Πιστεύω, ειλικρινά σας το λέω, ότι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, από δύο δεκαετίες τουλάχιστον, δεν έχει γίνει ένας σοβαρός διάλογος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, δεν έχουν αναπτυχθεί. Από τη μια πλευρά είναι οικονομικού τύπου επιχειρήματα και επιχειρήματα εισοδηματικού χαρακτήρα, τα οποία σεβαστά είναι, αλλά δεν συνιστούν την ουσία του θέματος. Από την άλλη πλευρά, φυσικά υπάρχει κατάσταση των ελληνικών πανεπιστημίων που σε κάθε χρονική, σε κάποια χρονική στιγμή χρειάζεται αναβάθμιση διαρκή. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε σταθερά υπέρ της δημόσιας παιδείας, η οποία είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι, και το κράτος να εγγυάται την παροχή σε όλους ανεξαιρέτως οικονομικής κατάστασης. Αυτή είναι η πολιτική μας θέση. Από εκεί και πέρα, τώρα πιστεύω και πάλι σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ο διάλογος πάσχει, είναι σε επίπεδο εντυπωσιασμού και μόνο. Τουλάχιστον το μισό λεπτό να κάνω και εγώ μια. Κύριε Παλωμενάκη, είπατε ουσιαστικά την ουσία που θα έπρεπε να κάνουμε. Να αναβαθμίζουμε συνεχώς το δημόσιο πανεπιστήμιο. Πιστεύετε ότι εσείς ότι έχουν γίνει βήματα για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, καταβάλλονται προσπάθειες και με τις συγχωνεύσεις που γίνονται τώρα για την αναβάθμιση και γενικότερα να μπει μια τάξη στο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Κατεξοχήν είναι δύσκολα θέματα αυτά. Διαχρονικά θυμάστε ότι όλοι οι υπουργοί παιδείας έβρισκαν δυσκολίες σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει θάρρος, έχει δείξει σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα. Δυστυχώς, τονίζω δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει ένας διάλογος. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, και ενδεχομένως και άλλα κόμματα, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχουν προσέλθει για ένα διάλογο. Έχετε καλέσει, κύριε Παλωμενάκη, δεν θυμάμαι. Τους έχετε καλέσει τον διάλογο για την αναβάθμιση του πανεπιστημίου. Βεβαιότατα. Κοιτάξτε, κύριε Παλωμενάκη, επειδή είμαστε τόσα χρόνια δημοσιογράφοι, εμείς, και ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ότι κάθε υπουργός παιδείας που ερχόταν έκανε αλλαγές στις πανελλαδικές. Θυμάστε? Εγώ είχα ξεκίνησει το σχολείο με άλλο σύστημα. Στην πορεία υπήρξε άλλο σύστημα εισαγωγής εξετάσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Και κατέληξα να δώσω εξετάσεις με ένα τρίτο σύστημα. Κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων μια... που ήρθα μαθητής. Μια χρόνια κακοδαιμονία της ελληνικής εκπαίδευσης. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε ότι είναι κακοδαιμονία. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε. Αυτός ο διάλογος κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να γίνει. Και εγώ να το δεχτώ μετά. Να δεχτώ μετά, να ξεκινήσει και η κουβέντα μετά για τη ιδιωτική εκπαίδευση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πιστεύω ότι είναι ένα σημείο καμπής τώρα και θα δείτε και αυτές οι συζητήσεις θα βοηθήσουν σε όλους μας, δηλαδή, να υπάρξει επιτέλους αυτή η διαδικασία διαλόγου, αλλά όμως απροσχημάτιση του διαλόγου και διάλογο με επιχειρήματα, με το μάτι, ας πούμε, στο συνολικό καλό και όχι στην κομματική, ας πούμε, ιδιαιτερότητα του καθενός. Κύριε Παλωμενάκη, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εχθές άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στη Βουλή ότι ουσιαστικά, και να ρωτά, εάν τελικά πώς θα κινηθεί η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και αν τελικά θα αποσυρθούν καμιά σαρανταριά, λέει, οι βουλευτές και δεν θα ψηφίζουν τις δικές τους προτάσεις. Νομίζω ότι αυτό έχει ήδη διαψευστεί σαν έτσι επινόηση και μάλιστα τέχνασμα έτσι επικοινωνικού χαρακτήρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανείς σχεδιασμός, εξ αρχής δεν έχει υπάρξει κανείς σχεδιασμός και ούτε η περίπτωση υπάρχει να γίνει ένα είδος τέτοιου πονηρού παιχνιδιού. Από την ώρα, μάλιστα, που εμείς καταγγέλλουμε την κουτοπονηριά της άλλης πλευράς, πάμε καθαρά, ανοιχτά με τις προτάσεις μας, τις οποίες έχουν δεχτεί, πρέπει να σας πω, και άλλοι βουλευτές στην Επιτροπή μέσα, εκτός από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό σημαίνει ότι είναι όριμες προτάσεις, ότι είναι προτάσεις οι οποίες συναντούν μια ευρύτερη επιδοκιμασία. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά μέχρι τέλος και βεβαίως ελπίζω το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών να είναι τέτοιο που να επιτρέψει την υλοποίηση αυτών των αλλαγών που εισηγούμεθα. Κύριε Παλωμενάκη, επειδή στις 4 συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή διαβάζω από εδώ και από εκεί, παντού δηλαδή το διαβάζω, να σας πω την αλήθεια, ότι αυτή η συνεδρίαση που επισήμως έχει να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις, έχει να κάνει και με τον, ας το πούμε, συσταγωγικά ανασχηματισμό, τέλος πάντων την κάλυψη κάποιων κενών που δημιουργούνται μοιραία. Έφτασε η ώρα. Αυτό δείχνουν οι ενδείξεις. Νομίζω ότι θα υπάρχουν εκ των πραγμάτων εξ αντικειμένου ορισμένες ανάγκες συμπλήρωσης της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός θα τα αποφασίσει. Πιστεύω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ολοκληρώσει το έργο της αυτή η κυβέρνηση. Συμπλήρωσης ή κάλυψης θέσεων, κύριε Παλωμενάκη, γιατί δεν μπορώ διαφορά να σας απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν είμαι ούτε στο πολιτικό γραφείο, ούτε στο πρωθυπουργό το γραφείο. Αλλά έχει να κάνει με την πολιτική γραμματεία αυτό, έτσι. Πιθανό λόγο, δεν μπορώ να ξέρω, ειλικρινά. Ευχαριστούμε, κύριε Παλωμενάκη, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.